Η Ελεόνορα Μελέτη, η Βασιλική Τσεκούρα και η Ελένη Πετρουλάκη έτρεξαν σε φιλανθρωπικό αγώνα και μίλησαν για τα επαγγελματικά τους σχέδια. Μια γυμνάστρια, μια πρώην γυμνάστρια και μια που λατρεύει τα σπορ. Επώνυμες κυρίες φόρεσαν τα αθλητικά τους και έτρεξαν πρωί-πρωί για φιλανθρωπικό σκοπό στο Ζάπιο. Η γυμναστική μπήκε έντονα στη ζωή σου. Η γυμναστική ήταν ανέκαθεν έντονα στη ζωή μου, δεν μπήκε το τελευταία. Απλά επειδή αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας, τον πάλι ποτέ, είχα σταματήσει. Δεν υπάρχει water sport που να μην έχεις δοκιμάσει. Το kitesurf. Αλλά θα κάνω και τέτοιο που να είναι. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την Ελεονόρα Μελέτη. Μόνο ο Σάββας Φούγουρας ξέφυγε από την κάμερα με ελαφρά πηδηματάκια για να μην κάνει δηλώσεις. Φαίνεται ότι ούτε αυτή τη σεζόν έχει να μας πει τηλεοπτικά νέα. Νομίζω ότι φέτος είστε πιο κεφάτοι από κάθε άλλη χρονιά. Κάτι μας ψεκάζουν, έχω την αίσθηση και δεν έχω καταλάβει τι είναι ακόμα, αλλά είναι ωραίο. Θα τρέξετε τα 2 ή τα 5 χιλιόμετρα? Τα δύο. Τα 5 σιγά σιγά. Με το μαλακό. Μόλις άνοιξε το σπιτικό της με τον Θοδωρή Παπαλουκά η Βασιλική Τσεκούρα και ως φρεσκοπαντρεμένη έχει τρεχάματα. Πώς είναι ο έγκαμος βίος, μπορώ να σας ρωτήσω? Είναι μια χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και στα δικά σου. Με το modeling δεν ασχολείστε πια, με τη γυμναστική ωστόσο? Με την γυμναστική δεν έχω σταματήσει ποτέ να ασχολούμαι. Για μένα βέβαια γυμνάζομαι καθημερινά. Και με το modeling πολύ, πολύ επιλεκτικά πλέον. Κοινώς έχει αφοσιωθεί στον άντρα της ζωής της. Παρ' όλα αυτά, φλέρταρε έντονα με το Dancing with the Stars, μόλις τη ρωτήσαμε. Τώρα ξεκινάει το Dancing, μήπως έγινε κάποια πρόταση για το παιχνίδι? Όχι, δεν έχω μιλήσει καθόλου, δεν ξέρω κάτι. Περιμένω και εγώ να το δω γιατί είναι ένα... Αν σας άρεσε. Είναι, μου άρεσε. Θα πηγαίνατε αν σας γινόταν η πρόταση, να χορέψετε? Είναι κάτι υποθετικό, οπότε σε υποθετική ερώτηση μόνο υποθετικά μπορώ να απαντήσω. Όχι στην τηλεόραση, λέει η Ελένη Πετρουλάκη. Ασχολείται αποκλειστικά με το γυμναστήριό της και μάλιστα δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι μείωσε τις τιμές της, μιας και εποχές είναι δύσκολες. Και τις τιμές έχουμε ρίξει και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προσελκύσουμε τον κόσμο και να καταλάβει ότι είναι η πιο φτηνή διέξοδος που κάνει και καλό στην υγεία του. Εκείνη fit όπως πάντα. Όλα τα προλαβαίνει. Μανούλα 4 παιδιών, εργαζόμενη και σύζυγος. Ο καθένας κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όπως στο κάθε τι έτσι και ο γάμος θέλει καθημερινή προσπάθεια για να μπορέσεις να υπάρχει μια ομαλή συμβίωση.